losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Ομορφιές μου, καλώς ήρθατε ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Όπως βλέπετε δεν είναι Κυριακούλα, είναι Τεταρτούλα, όμως τα έκτακτα είναι πάντα καλά. Και ο λόγος αυτού του έκτακτου βίντεο είναι ότι, όπως βλέπεις και στον τίτλο, σήμερα είμαστε εδώ να δοκιμάσουμε προϊόντα τα οποία ήρθαν από την εταιρεία Φρεγιάρα. Η εταιρεία Φρεγιάρα βασικά ξέρω ότι είναι γνωστή στο Instagram αλλά και στο YouTube τον τελευταίο καιρό. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει μια μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τα set, τα πινέλα, τις παλέτες, τα lipstick, τα glossy, τα shining, αλλά και τα liquid eyeliner. Είναι πάρα πάρα πολύ οικονομική και φυσικά σας έχω και κωδικό έκπτωσης που με τον κωδικό μου μπορείτε να υποφεληθείτε τα προϊόντα ακόμα πιο οικονομικά. Εστιάζεται στην κατηγορία επαγγελματικά προϊόντα, αλλά μην αγχώνεσαι αν δεν είσαι επαγγελματίας, γιατί πολύ απλά μία απλή κοπέλα μπορεί να χρησιμοποιήσει, μπορεί να κάνει την αρχή με αυτά τα εξαιρετικά τα προϊόντα. Εδώ πέρα τα προϊόντα εισήλθαν στο σπίτι μου και φυσικά εταιρεία επικοινώνησε μαζί μου, όπως καταλαβαίνετε, και μου είπε αν ήθελα να δοκιμάσω τα προϊόντα. Εννοείται ότι έχω ακούσει μόνο καλά λόγια για τη Φρεγιάρα. Οπότε σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε δοκιμές μαζί στα προϊόντα τα οποία μου στείλανε, αλλά θα έχουμε και ένα make-up. Οπότε, αν σου ακούγεται πολύ καλή ιδέα, μείνε σε αυτό το βίντεο. Δείξω πρώτα απ' όλα τι είχε το θέμα. Έχω να σε ενημερώσω ότι η Φρεγιάρα δεν περνάει τελωνείο και έχουμε δωρεάν μεταφορικά άνω των 20 ευρώ. Οπότε, όταν άνοιξα το δεματάκι, αντίκρισα. Αυτά. Λοιπόν, έρωτας από την πρώτη ματιά. Το μόνο που μένει είναι να τα δοκιμάσω και πάνω στα μάτια μου. Αν κάνουν καλά βυσίματα, άμα με βοηθάνε πάρα πολύ στις σκιές. Αλλά έχω ακούσει μόνο τα καλύτερα. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα τα πινέλα είναι 17, εκ των οποίων τα 6, όπως βλέπεις, είναι μόνο για blending. Το έχεις ξαναδεί αυτό? Εγώ δεν το έχω ξαναδεί, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, όπως βλέπεις, η μητρίχα τους είναι τόσο μαλακή. Και εδώ πέρα τώρα που είπα τρίχες, οι τρίχες είναι συνθετικές, είναι vegan και είναι cruelty free. Αποτελείται το πινέλο από ξύλο, από κάτω, και έχω να σου πω ότι έχω δώσει περισσότερη έμφαση, παιδιά, στο γεγονός ότι πέρα από την επωνυμία, όπως βλέπεις, οκ, η Φρεγιάρα και τον κωδικό, σου γράφει και γιατί είναι αυτό το πινέλο και πού μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί και δίνω ακόμα ένα point σε αυτά εδώ πέρα τα πινέλα. Όπως βλέπετε, αυτά τα οποία είναι για το blending, έχω τρελαθεί. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι διάφορα πινέλα διαφόρων μορφών, πιο fluffy. Ειλικρινά, αν με αφήσεις, θα κάτσω ώρες να σου περιγράψω αυτά εδώ πέρα τα πινέλα. Είναι φανταστικά, πραγματικά. Και σας είπα ότι ειλικρινά δίνω έμφαση στο γεγονός ότι δεν γράφει μόνο την επωνυμία και τον κωδικό, αλλά γράφει και τη λειτουργία του κάθε πινέλου. Με ξεπερνάει. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα, σαν σύνολο τα πινέλα, εστιάζουν για τα μάτια, είναι καθαρά για τα μάτια. Όμως παρόλα αυτά, διακρίνω ότι υπάρχει και ένα πινέλο για την τοποθέτηση του highlighter και υπάρχει και ένα πινέλο όσον αφορά το φρυδάκι σου. Όπως βλέπετε, έχει λοξεί ακρούλα για το φρυδάκι σου, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για το eyeliner. Λοιπόν, και ένα άλλο το οποίο έχω δει είναι αυτό εδώ πέρα για το concealer, για την τοποθέτηση του concealer, και άλλο ένα πέρα από τα μάτια είναι για να τοποθετήσεις το κραγιονάκι σου στα υπέροχα χιλάκια σου. Οπότε αυτό που μένει είναι τώρα να τα χρησιμοποιήσουμε μαζί. Αυτά. Πάμε τώρα στο δεύτερο πράγμα που είχε μέσα το υπέροχο πακέτο. Μιλάμε για μια παλέτα. Μια παλέτα η οποία, παιδιά, πραγματικά έχει ένα τέλειο packaging. Βασικά όλα τα προϊόντα ήρθαν με ένα υπέροχο packaging, πολύ προσεγμένο το κουτί. Τα πινέλα ήταν μέσα σε ειδικά σακουλάκια. Πάμε τώρα στην παλετάρα. Η παλετάρα είναι αυτή, μια εντυπωσιακή παλέτα ως πρώτης άποψης. Έχει χοντρό εξώφυλλο, υπέροχο packaging. Ήρθε με αυτό εδώ πέρα το κουτί. Λοιπόν, και την αγάπησα για πολλούς λόγους. Αν και ακόμα δεν την έχω τοποθετήσει πάνω στα μάτια μου, θα το κάνουμε μαζί αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως έχω ακούσει τα καλύτερα. Λοιπόν, έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία. Έχει αυτό εδώ πέρα το προστατευτικό και τα χρώματα είναι αυτά.
άκρος ανοιξιάτικη, παιδιά. Νομίζω ότι θα τη λατρέψει το κάθε κορίτσι, όπως τη λάτρεψα και εγώ. Είναι μία Πασπαρτού βασικά, θα την έλεγα. Έχει πάρα πολύ γλυκά χρώματα. Έχει και θερμά, έχει και γίνα. Έχει και ματ, αλλά υπάρχει και το shiny και το shimmer μέσα στις σκιές. Λοιπόν, όπως βλέπεις εδώ πέρα, έχει ένα αυτοκόλλητο, το οποίο από κάτω αποκαλύπτεται ο καθρέφτης. Εγώ δεν το έχω βγάλει για να σου δείξω ότι ακριβώς δεν την έχω χρησιμοποιήσει αυτήν εδώ πέρα την παλέτα. Μπορείς να κάνεις και έντονα μακιγιάζ, αλλά και καθημερινά, θα έλεγα. Πιστεύω ότι θα τη λατρέψει η κάθε γυναίκα, το κάθε κορίτσι. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη, ιδίως άκρος ανοιξιάτικη. Γι' αυτό κιόλας και εγώ σκέφτηκα να κάνουμε έτσι ένα ανοιξιάτικο look. Οπότε πάμε να δούμε πώς συμπεριφέρονται, αν αποδίδουν πάρα πολύ καλά τα χρώματα και πώς συμπεριφέρονται τα πινέλα. Οπότε πάμε για το μακιγιάζ και θα συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα προϊόντα. Σας έχω φέρει και πιο κοντά. Είμαι έτοιμη λοιπόν να δούμε μαζί τι ωραία και αν γράφει ωραία η φρεγιάρα μας. Οπότε παίρνω αυτό εδώ πέρα το πινέλο, το οποίο είναι το F13, είναι για concealer, για να το βάλω κάτω από τα μάτια. Γενικά έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου και έχω κάνει και τη βάση μου, αλλά αυτό που μένει είναι να δώσουμε λίγο φως σε αυτό εδώ πέρα το βλέμμα. Λοιπόν, θα επιλέξω το κονσιλεράκι μου, λοιπόν, και θα βάλω στην περιοχή για να δώσουμε φως. Λοιπόν, απλώνεται πάρα πολύ καλά, όπως βλέπεις. Με βοηθάει πάρα πολύ στο να στρώσω ακόμα καλύτερα το κονσίλερ μου, γιατί έχει και αυτή εδώ πέρα την χαρακτηριστική, την μυτούλα. Στρωθεί πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ ωραίο πινέλο και οι τριχούλες είναι τόσο μαλακές, πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Θα εστιάσουμε πρώτα στην κόχη. Θα πάρω που λέτε έτσι ένα πάρα πολύ λεπτό πινελάκι. Αυτό το συγκεκριμένο είναι το ε10. Οπότε θα πάρω αυτό για να σχηματίσω εδώ πέρα την κόχη. Παιδιά, είναι τόσο απαλό, πραγματικά. Λοιπόν, θα πάρω τη Tember, αυτό εδώ πέρα το ροζ, και θα πάω να κάνω έτσι την κόχη μου σαν μεταβατικό χρώμα. Λοιπόν, για να δούμε. Το βλέπεις, έχει γράψει κατευθείαν. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Είναι... Έχει δώσει και χρώμα. Δεν είναι τούμπανο, είναι όσο πρέπει. Και απλώνεται πάρα πολύ καλά. Δεν με δυσκολεύει καθόλου. Όπως βλέπετε, δεν κάνει καθόλου fallout. Και γενικά, όταν βουτάω το πινέλο μέσα στην παλέτα, δεν πετιούνται κομματάκια. Νόνο. Λοιπόν, και αφού βάλαμε το πρώτο χρώμα, κοίτα εδώ πέρα απόδοση. Εντάξει, είναι πάρα πολύ smooth το αποτέλεσμα. Τα πινέλα δηλαδή είναι όλα τα λεφτά. Και η σκιά που βάλαμε ακόμα καλύτερη. Λοιπόν, θα προχωρήσω με την απόχρωση αυτήν εδώ πέρα, κρόνη, και θα το βάλω στη γωνίτσα. Θα πάρω το πινέλο, το οποίο είναι το E04 Blending Brush. Θα πάρω... κοιτάξτε τα τι ωραία που είναι η μύτη, δηλαδή με συναρπάζει. Πραγματικά. Λοιπόν, και θα αρχίσω να χτίζω εδώ πέρα την σκιά μου. Αλλά κατευθείαν έχει γράψει. Δεν το συζητάω. Το αγάπησα. Τα αγάπησα και τα πινέλα. Αγάπησα και τη σκιά. Όλα τα αγάπησα. Κοίτα εδώ να δεις. Κοίτα εδώ να δεις τι ωραία που απλώνεται. Κοίτα εδώ. Τώρα θα πάρω το blending το πινέλο, που είναι λίγο πιο fluff, λοιπόν, το blending brush, το οποίο είναι το E02, και θα αναμίξω και τις δύο μου τις σκιούλες. Και κάπως έτσι έχουμε αναμίξει και τις δύο τις σκιές, τη μία μέσα στην άλλη. Λοιπόν, πάμε τώρα να ασχοληθούμε με το κινητό μας βλέφαρο. Τώρα θα πάρω έτσι λίγο πιο flat πινέλο. Λοιπόν, θα πάρω αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι για την, όντως για σκιά ε, το 08, και θα πάρω, παιδιά, τη ροζ. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ πέρα, αυτό το ροζουλί. Άνοιξη έχουμε. Λοιπόν, και θα τη τοποθετήσω σε όλο μου το κινητό βλέφαρο. Τι θα δω, κατευθείαν. Λοιπόν, είναι ένα απίστευτο αποτέλεσμα, πάρα πολύ ανοιξιάτικο.
και θα πάρω και το μπλέτι μου, το αρχικό το πουνελό, για να αναμίξω τα τελειώματα της σκιάς που τοποθέτησα, να μην είναι τόσο άγρια. Πάμε λίγο να περιποιηθούμε και την κάτω μεριά. Θα κάνω ακριβώς, θα βάλω τις σκιές τις οποίες τοποθέτησα αρχικά. Θα πάρω την Grown Me από κάτω. Και για να το στρώσω ακόμα καλύτερα, πήρα το Ε11, το οποίο είναι Pencil Brush. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα στις Shimmer σκιές και ειλικρινά δεν ξέρω ποια να βάλω. Πραγματικά, τέλος πάντων, θα αρχίσω πρώτα με την Mermaid. Θα αρχίσω με αυτήν εδώ πέρα πρώτα τη Mermaid, την οποία θα βάλω με το δάχτυλο, γιατί εμένα μου αρέσει να βάζω τις Shimmer σκιές με το δάχτυλο. Πιστεύω ότι έχουν καλύτερη απόδοση. Λοιπόν, και θα τη βάλω στο μέσο. Wow. Α, παιδιά, είναι φανταστική. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι τα shimmer, τα glitter, είναι πάρα πολύ λεπτά. Δηλαδή, βάζεις το δάχτυλό σου για να πάρεις την ποσότητα και δεν βλέπεις αυτά τα χροντράδια που βάζεις γενικά μέσα στα glitter και πετάγονται από παντού. Είναι θεϊκή σκιά. Λοιπόν, και με το μπλέντερ το πινέλο θα αναμίξω λίγο εδώ πέρα τα τελειώματα. Wow. Τώρα για το λίγο πιο μέσα στο ματάκι, θα ήθελα έτσι να δώσω λίγο παραπάνω έμφαση. Κάτσε να βρω και το κατάλληλο πινέλο για να το κάνω αυτό. Λοιπόν, και αμέσως το βρήκα φυσικά. Λοιπόν, θα βάλω και αυτό εδώ πέρα. Όχι, μόλις το χάλασα με τον ήχη μου. Τέλος πάντων, θα βάλω αυτήν εδώ πέρα την χρυσή, την Peach. Α, θα πάρω αυτό εδώ πέρα το πινέλο, το οποίο είναι το F15 Smudge Brush. Λοιπόν, και θα πάρω εδώ πέρα, wow, κατευθείαν επειδή μου δίνει αυτό το μπαμ στη σκιά, είναι φοβερό. Λοιπόν, και αφού παίξαμε με το shimmer, θα ξαναγυρίσουμε λίγο στην καφέ σκιά για να δώσουμε λίγο ένταση εδώ πέρα, γιατί εγώ τη θέλω την ένταση, οπότε θα πάρω αυτό εδώ πέρα το πινέλο, το οποίο είναι το E03, που είναι για blending, αλλά δεν μας πειράζει αυτό, και θα πάρω, παιδιά, την πιο σκούρη σκιά που υπάρχει στη MAT αποχρώσεις, είναι αυτό εδώ πέρα το καφέ, το οποίο είναι το ένταμ, και θα το βάλω στη γωνία του ματιού μου για να δείχνει λίγο πιο σμόκι κατάσταση και θα το φέρω και προς τα πάνω. Νομίζω αυτό κάνει την διαφορά κατευθείαν. Έδωσε τώρα όσο να είναι, έδωσε μία ένταση παραπάνω. Έχουμε έρθει τώρα σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, το οποίο τελειώσαμε καλά τα σβησίματα και όλα και όλα. Λοιπόν, μόνο καλά έχω να πω, παιδιά, πραγματικά, και για τα πινέλα και για την απόδοση των σκιών. Είναι όσο τόσο, αν θέλεις παραπάνω εννοείται ότι βάζεις παραπάνω ποσότητα. Η παλέτα γράφει, έχει απόδοση 100% και οι ματ αποχρώσεις, αλλά και οι σήμερα αποχρώσεις. Καλά τα πινέλα δεν το συζητάω, δηλαδή πρώτα απ' όλα μαλακή τρίχα είναι αυτή. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα προϊόντα πριν βάλω τη μάσκαρα και τελειοποιήσω το αυτό το look. Έχω να σας πω ότι μου στείλανε αυτά εδώ πέρα τα liquid eyeliner, τα οποία είναι σε αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, η οποία είναι mauve, πεθαίνω, την οποία θα τη βάλω τώρα για να κάνω την τσαχπινιά πάνω στο spring μου look, αλλά μου στείλανε και αυτό εδώ πέρα το eyeliner, liquid eyeliner, το οποίο το λες κοραλί, κόκκινο, εντάξει, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εμείς να βάλουμε το mauve βιολετή για να δώσουμε αυτήν εδώ πέρα τη τσαχπινιά. Όντως αυτή η μυτούλα σε βοηθάει, κοίτα εδώ πέρα πόσο, μπορείς να δεις πόσο λεπτή είναι η μυτούλα. Άραγε, αυτή η μυτούλα σε βοηθάει να κάνεις το τέλειο τελείωμα. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, θα το πιάσω από εδώ. Λοιπόν, και θα βάλουμε... Λοιπόν, εφαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα, παιδιά. Εξαις, είναι το στυλ μαρκαδοράκι. Θα κάνω εδώ πέρα ένα πολύ ίσα. Εντάξει, παιδιά, είναι τέλεια η αντίθεση. Έτσι, πάνω στη ροζ της σκιούλα. Λοιπόν,
Φιλενάδα, έχω βάλει και τη μάσκαρά μου, έχω βάλει εδώ πέρα και το eyeliner. Καλά, παιδιά, πραγματικά είναι τόσο τέλειο το eyeliner, στρώνεται με μιας, είναι και αδιάβροχο. Οπότε πάμε να σας δείξω τι άλλο είχε και το κουτί. Είχε και αυτά εδώ πέρα τα απίθανα τα γλωσσάκια, τα οποία είναι, το ένα είναι Glossy και είναι το 2002, κοίτα τα χρωματάρα, άκρος ανοιξιάτικο, και το 3005, το οποίο και εγώ δεν ξέρω τώρα ποιο να πρωτοβάλω. Δεν θα βάλω κάποιο περίγραμμα, μα θέλω να τα δω ρε παιδί μου πως είναι έτσι μόνα τους και αν κολλάνε. Αχ, πραγματικά δεν ξέρω ποιο να βάλω. Και τα δύο πάνε εντωμεταξύ. Τέλος πάντων, ας βάλουμε λίγο αυτό και το άλλο νομίζω είναι λίγο πιο καλοκαιρινό. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε αυτό. Κοίτα τα χρώμα, κατευθείαν. Δεν κολλάει. Αυτό το συγκεκριμένο είναι και Glossy. Παρ' όλα αυτά δεν κολλάει. Καλά, εντάξει. Φοβερά τα προϊόντα, φοβερά. Λοιπόν, το μακιγιάζ που έκανα με τα προϊόντα Φρεγιάρα είναι αυτό. Παιδιά, ειλικρινά, μαγεύτηκα κι εγώ ίδια. Πόσο ωραία προϊόντα. Πραγματικά, να αρχίσουμε πρώτα σαν review τώρα. Τα πινέλα, τέλεια απόδοση. Τέλεια, με βοήθησαν πάρα πολύ να εφαρμόσω εύκολα τις σκιές. Τέλεια σβησίματα και το πινέλο του κονσίλερ, είδατε πως έκατσε. Φανταστικά, η τρίχα δε πόσο μαλακή γενικά, δεν έχω παράπονο και στις πιο μικρές λεπτομέρειες έκατσαν πάρα πολύ καλά οι σκιές. Φοβερά παιδιά και είναι τόσο οικονομικά και με τον κωδικό μου Bella10, το οποίο θα σας έχω τα πάντα από κάτω στο κουτί πληροφοριών, αν θέλετε να κάνετε τις αγορές σας. Αγάπησα Φρεγιάρα, καλά η δε παλέτα, παιδιά εντάξει. Τι ανοιξιάτικο mood πραγματικά αυτή η παλέτα, την αγάπησα, τα χρώματα γράφουν τόσο υπέροχα. Και τα matte και τα shimmer πραγματικά. Καλά τα gloss παιδιά, τόση ώρα το φοράω και δεν κολλάει. Που εγώ ρε παιδί μου γενικά με τα gloss δεν τα πάω πολύ καλά. Αγαπάω matte. Δεν κολλάει, είναι τρελό. Είναι τρελό. Τόσο λαμπερά και ενυδατωμένα παράλληλα τα χυλάκια μου. Πραγματικά δεν έχω λόγια για το liquid eyeliner, το βιολετή, mauve, μπλε, πάρ' το πως θες. Με τη μία είναι και αδιάβροχο πραγματικά. Οπότε αν θέλετε κι εσείς να τσεκάρετε αυτή την εταιρεία. Καλά λόγια από άλλες κοπέλες οι οποίες είχαν δοκιμάσει τις παλέτες αυτές. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου χτύπησε και εμένα την πόρτα αυτό το υπέροχο δεματάκι από Φρεγιάρα. Τους ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Οπότε αν σας άρεσε το μακιγιάζ θέλω να μου γράψετε τις εντυπώσεις σας από κάτω. Οπότε θα τα πούμε την Κυριακούλα με το γνωστό μας vlog. Φιλάκια πολλά!